στο μαθησιακό αντικείμενο «Οι κατακόμβες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατακόμβες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Πάνω σε ένα γεωγραφικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σημειώνεται η θέση όπου έχουν εντοπιστεί οι κατακόμβες, οι περισσότερες των οποίων ανάγονται στους πρώτους αιώνες εξάπλωσης του χριστιανισμού. Μέσω εξερεύνησης στο χάρτη εντοπίζεται η θέση τους και γίνεται συσχετισμός με τη σημερινή τοποθεσία τους, όπως στη Ρώμη, όπου κατά την αρχαιότητα βρίσκονταν στις παρυφές της πόλης, ενώ σήμερα είναι μέσα σε αυτήν. Επιλέγοντας κάθε κατακόμβη, ο χάρτης εστιάζει αυτόματα στο κατάλληλο σημείο, ενώ προβάλλονται φωτογραφίες της με σχετικές πληροφορίες. Έτσι μαθαίνουμε για την εποχή που κατασκευάστηκαν, την τοποθεσία, την έκταση που καταλάμβαναν και τη σύσταση του υπεδάφους, όπως η Πορώδης Πέτρα στην Νάπολη, η Φεστιογενή στη Ρώμη και στη Μήλο, η οποία συνέβαλε στην κατασκευή πολλαπλών υπογείων επιπέδων και σε πολλά χιλιόμετρα. Με τον συσχετισμό των πληροφοριών, μπορούμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες που επέβαλαν την κατασκευή των κατακομβών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κατά τους ίδιους περίπου αιώνες. Μεταξύ των αναγκών αυτών, περιλαμβάνονται η χρήση τους ως νεκροταφείο εθνικών και χριστιανών και περιστασιακά ως χώρος λατρείας των χριστιανών κατά τις περιόδους των διωγμών τους από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες. Διερευνώντας την κάθε κατακόμβη, παρατηρούμε τις τοιχογραφίες στις οροφές των νεκρικών θαλάμων και στα μεταξύ των τάφων διαστήματα και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας αναφορικά με τη διακόσμησή της. Διαπιστώνουμε ότι τα θέματα της ζωγραφικής είναι συμβολικά, όπως ελάφι, ιχθύς, πλοίο, και αντλούνται από την εθνική και τη χριστιανική παράδοση, ανάλογα με τη θρησκεία των ατόμων που είχαν ταφεί εκεί, όπως η Ίσις, που είναι η Αιγυπτιακή θεότητα, οι τρεις παιδες στην Κάμινο από την Παλαιά Διαθήκη, το θαύμαστο γάμο στην Κανά και η Ανάσταση του Λαζάρου από την Καινή Διαθήκη. Με προσεκτική παρατήρηση των τοιχογραφιών, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια θέματα επαναλαμβάνονται, όπως το αμπέλι, ο προφήτης Ιωνάς και ο καλός ποιμένος. Η διασπορά των κατακομβών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δείχνει την εξάπλωση του χριστιανισμού κατά τους πρώτους αιώνες εντός των ορίων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.